Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε στην εκπομπή μας αυτοδιοικητικά και το πρώτο μέρος θα το ανοίξουμε με τον Δήμο Νεάπολης Οικαίων. Καλησπερίζοντας κοντά μας τον υποψήφιο Δήμαρχο Νεάπολης Οικαίων, τον κύριο Λάζαρο Ρεόπουλο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας, κύριε Ρεόπουλο. Είναι μια υποψηφιότητα και η δική σας για τον Δημαρχιακό Θόκο Νεάπολης Οικαίων. Ένας Δήμος με αρκετά ζητήματα, με αρκετά ψηλά ντουμπίχη ανεβασμένο μέχρι σήμερα από την παρούσα διοίκηση επίσης, αλλά και πολλές εκκρεμότητες. Πώς καταρχάς αποφασίσατε να κατέβετε να μας πείτε για να διεκδικήσετε το Δήμο και δύο λόγια για το θέμα στηρίξης, κομματικοί μηχανισμοί μέσα στην αυτοδιοίκηση. Είμαι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος από το 2014 με την ανεξάρτητη παράταξη του κ. Χατσάβα. Είμαστε 9 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Το τελευταίο διάστημα είμαστε σε μια συνεργασία και με άλλες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και πιο συγκεκριμένα την παράταξη της Άβρας. Σε όλες τις εκλογές, έτσι και σε αυτήν, όλοι οι υποψήφοι θα δηλώνουν ανεξάρτητοι και θέλουν να δηλώσουν ανεξάρτητοι για να πάρουν τους ψήφους από όλες τις τάσεις, από όλους τους πολίτες. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στο Δήμο Νεάπολης Οικαίων ο μοναδικός ανεξάρτητος υποψήφιος είμαι εγώ. Προέρχομαι και δεν το κρύβω από το χώρο του Κινάλ. Οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στηρίζουν την υποψηφιότητά μου. Οι υπόλοιποι τρεις υποψήφοι μου δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι ανεξάρτητοι. Ο κύριος Ζανιλίδης έχει τη διαδρομή του και την πορεία του στο Κινάλ, τις γνωστές σχέσεις και τις κουμπαριές του. Ο κύριος Ζάχαρης είχε μέχρι πριν λίγες μέρες καιρό κομματική θέση στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο μονοκομματικός υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο μας. Και ο κύριος Βέλης δεν το κρύβει ότι είναι υποψήφιος του ΚΚΕ. Εσάς δεν σας στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ σήμερα, κατεβαίνω ανεξάρτητος. Με στηρίζουν οι δύο μεγαλύτερες δημοτικές παρατάξεις αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή στο Δήμο Νεάπολης Οικαίων. Και είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε στήριξη από οποιοδήποτε κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου. Στο ίδιο πλαίσιο, κύριε Ρεόπουλε, συνεργάζεστε και με τους ανθρώπους που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιό σας? Ναι, οι συνεργασίες, βασική μου πίστη και βασική μου επίθεση είναι ότι για να πετύχουμε πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες και συνεργείες για να πετύχουμε τα περισσότερα με τους λιγότερους πόρους. Οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα μας και θα είναι στο ψηφοδέλτιό μας θα είναι από όλους τους χώρους. Οι συμφωνίες, οι συνεργασίες γίνονται βάσει προγραμματικών θέσεων του προγράμματός μας και των θέσεων μας για την αυτοδιοίκηση και τη λειτουργία του Δήμου Νεάπολης Οικαίων και των αρχών μας. Έχετε κάνει επίσημη παρουσίαση, την πρώτη επίσημη παρουσίαση? Όχι, η επίσημη παρουσίαση θα ανακοινωθεί αρχές του 2019 σε μια εκδήλωση που θα διοργανώσουμε. Εκεί φαντάζομαι θα δώσετε και το στίγμα της προεκλογικής πολιτικής που θα ακολουθήσετε και το τι διεκδικείτε για το Δήμο Νεάπολης Οικαίων. Βεβαίως. Θέλετε να μας πείτε κάποια στοιχεία από αυτά? Βασική μου θέση είναι ότι εγώ εκλέχθηκα το 2014. Η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης εν μέρη είναι προβληματική. Η διοίκηση του Δήμου είναι μια διοίκηση μιας άλλης εποχής. Βασική μου θέληση είναι μαζί με τους συνεργάτες μου να δώσουμε την ελπίδα και τη δυνατότητα στους συνδημότες μας να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου και να δώσουμε την ευκαιρία που δίνει η σύγχρονη εποχή στο Δήμο, ώστε να βελτιώσουμε και να καλυτερεύσουμε τη ζωή. Μια βόλτα, αν κάνετε στο Δήμο μας, σε οποιαδήποτε περιοχή, θα δείτε πόσο υποβαθμισμένη είναι η αστική χώρη. Και το δομημένο και η ελεύθερη χώρη. Εσείς προέρχεστε από την Νεάπολη, είστε από την Νεάπολη? Εγώ προέρχομαι από την Δημοτική Ενότητα της Νεάπολης. Εκεί ίσως εντοπίζονται και αρκετά από τα προβλήματα. Όχι, σχέση με άλλες ενότητες. Το οξύμορο ενότητες. Είναι ότι το αστικό περιβάλλον στις ΣΥΚΕΣ, στην οποία προέρχεται και ο Δήμαρχος, ο Σίμος ο Δανιλίδης και το διοικεί από 25 χρόνια, παρατηρούνται ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στο αστικό περιβάλλον. Υπάρχουν ελλείψεις σε πεζοδρόμια, σε δρόμους, σε μικρά στενάκια. Δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις οδών, δεν υπάρχουν διαβάσεις. Το αστικό περιβάλλον, αν κάνετε μια βόλτα σε οποιαδήποτε γωνιά και το σύγχρονο και όλων των ενωτήτων του Δήμου μας, έχει μεγάλα προβλήματα. Και ό,τι συνέπεια έχει ένα αστικό περιβάλλον σε θέματα ασφάλειας των πολιτών, είναι επακόλουθο.
Από εκεί και πέρα τώρα, κύριε Ωραόπουλε, πώς πιστεύετε, μιλήσατε για ένα σύγχρονο Δήμο και να έρθει ο Δήμος σε μια σύγχρονη εποχή, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο μέσα από τον Κλεισθένη πλέον? Γιατί και τα δεδομένα αλλάζουν με τις αλλαγές που έρχονται στην αυτοδιοίκηση, όχι τόσο μόνο το εκλογικό σύστημα και η απλή αναλογική, όσο και μία σειρά άλλων αλλαγών. Πώς πιστεύετε εσείς ότι θα μπορέσετε να φέρετε ένα Δήμο όπως αυτόν της Νεάπολης Σικαιών σε μία άλλη εποχή μέσα από αυτές τις εκλογές με τον Κλεισθένη? Να κάνω ένα σχόλιο για τον Κλεισθένη. Ο Κλεισθένης και η μεγαλύτερη κριτική που γίνεται είναι για την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική και η μεγαλύτερη κριτική που τους γίνεται είναι ότι δεν θα υπάρχει το ξύμορο. Διαχωρίζουμε τους δημοτικούς συμβούλους της διοίκησης και του δημάρχου, του οποιοδήποτε δημάρχου, και τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι ο εξήμερο. Εμπιστευόμαστε τους μεν και δεν εμπιστευόμαστε τους δε. Θα υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης δεν θα ψηφίζουν θέματα ώστε να κολλείεται το έργο της διοίκησης και να μην γίνεται έργο, να μην παράγεται έργο? Δεν πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει όχι, αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή το αποκλείεται ως ενδεχόμενο? Εγώ εμπιστεύομαι την τοπική αυτοδιοίκηση και εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορώ να κάνω διαχωρισμό ότι κάποιος ο οποίος είναι στη διοίκηση είναι υπεύθυνος και κάποιος που είναι στην αντιπολίτευση είναι ανεύθυνος. Και με αυτό προσβάλλουμε και τους ψηφοφόρους μας, οι οποίοι κάνουν την επιλογή. Και εμείς όλοι είμαστε αντιπρόσωποι των πολιτών. Το λεγόμενο αλυσβερίσι που πολλές φορές μπαίνει ως ενδεχόμενο από πάρα πολλούς και συνυποψηφίους σας και εν ενεργεία δημάρχους, δεν είναι για σας μία πιθανότητα? Δεν μιλάω για το σύνολο των αυτοδιοικητικών, προς Θεού να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν υπάρχει όμως φόβος να δούμε τέτοια φαινόμενα? Ο φόβος πάντα υπάρχει, απλά υπάρχουν και οι δικλείδες και στο νόμο, ας πούμε, του Κλεισθένη, ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Σήμερα που δεν χρειάζεται σύνδρομη της αντιπολίτευσης για να περνάνε τα θέματα, τα περισσότερα θέματα περνάνε ομόφωνα. Πρόσφατα, σε Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο μας, στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, δεν υπήρχε η απαιτούμενη πλειοψηφία του παράταξη του Δημάρχου. Δεν είχαμε κάποιο θέμα να περάσουμε και να ψηφίσουμε τα θέματα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης που ήμασταν εκεί πέρα. Ομόφωνα προφανώς, γιατί υπάρχει το χαρακτηριστικό του κοινού καλού ή του κοινού ωφέλου σε κάποια θέματα από αυτά. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος αντιδράσεων? Προφανώς. Όλοι μας θέλουμε να παράγουμε έργο, θέλουμε να λύνουμε τα προβλήματα των δημοτών μας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος δεν θα ψηφίσει ένα θέμα που θα λύνει ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα των συνδημοτών μας με μια λογική συνδιαλλαγής ή να μην βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα. Εμπιστεύομαι όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση. Αν υπάρξουν περιπτώσεις, θα είναι στο περιθώριο. Ακριβώς λοιπόν, κύριε Ωραόπουλε, σε αυτό το μοτίβο που περιγράφετε, αν εσείς αναλάβετε τη διοίκηση του Δήμου, θα κληθείτε όπως και οποιοδήποτε άλλο φυσικά να συνεργαστείτε. Τι σημαίνει για εσάς η προοπτική της συνεργασίας με παρατάξεις που ενδεχομένως να έχετε αντίθετες απόψεις σε κάποια ζητήματα? Τα προβλήματα είναι κοινά για όλους μας. Θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι, θα βάλουμε τα προβλήματα, θα βάλουμε τις προτεραιότητες που θέτει ο καθένας μας, να βρούμε λύσεις για αυτά βάσει του προγράμματος που θα έχει φτιάξει κάθε παράταξη, για να βρούμε το πεδίο που θα συνεργαστούμε. Υπάρχουν πεδία συνεργασιών. Είμαστε ανοιχτοί προσωπικά και εγώ και η παράταξή μου και οι συνεργάτες μου να συνεργαστούμε με τον οποιοδήποτε. Δεν χωράνε στα προβλήματα των συνδημοτών μας ούτε πεπιθήσεις, ούτε κομματικά, ούτε τίποτα. Τα προβλήματα να λύνονται βάσει των προγραμμάτων που θα έχει κάθε παράταξη. Ποια είναι τα εργαλεία, κύριε Ωραόπουλε, που κατά τη γνώμη σας έχει σήμερα η αυτοδιοίκηση στα χέρια της για να μπορέσει να είναι αυτάρκης, ανεξάρτητη και σε ποιο βαθμό, βέβαια, έτσι? Αυτό είναι ένα ζήτημα που η ουσιαστική κριτική στο Κλεισθένη πρέπει να γίνει εκεί, ότι δεν λύνονται πολλά ζητήματα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων όταν δεν θα μπορούμε να έχουμε δημοσιονομική αποκέντρωση στο κράτος. Βέβαια, αυτά είναι ζητήματα τα οποία επηρεάζονται από το Σύνταγμα. Όπως είναι να μπορεί οι τίμοι να εισπράττουν κάποιου είδους φόρους από το κεντρικό κράτος κατευθείαν για να έχουν τη δικιά τους φορολογική πολιτική και οικονομική πολιτική. Χωρίς βέβαια να επηρεάζεται και να αυξάνεται και να βλύνονται οι διαφορές, οι ανισότητες μεταξύ των Δήμων και των πολιτών. Ας πούμε ότι πάμε όμως με τα σημερινά δεδομένα, γιατί κάποια αναθεώρηση συνταγματική κτλ. Δεν προβλέπεται τουλάχιστον για την πρώτη φάση αυτής της θητείας που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές. Με τα σημερινά δεδομένα, πού πρέπει να δώσει έμφαση ένας αυτοδιοικητικός, ένας αιρετός, σε έναν Δήμο όπως είναι αυτός στη Νεάπολη Σικαιών? Δηλαδή, πού θα στραφείτε για να πάρετε οικονομικά εργαλεία, χρηματοδοτήσεις, συμβουλές?
Μία σειρά πραγμάτων μπορεί να χρειάζεστε. Ναι, ένα κομμάτι που έχουμε οι Δήμοι στην αρμοδιότητά μας είναι η παροχή υπηρεσιών, ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Χρηματοδοτήσεις αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι πόροι κρατικοί που εισπράττουν οι Δήμοι, που την τελευταία χρονιά ήταν λίγο αυξημένοι. Και τα διάφορα προγράμματα βγαίνουν είτε με εθνικούς είτε με ευρωπαϊκούς πόρους. Και στα προγράμματα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το εξετάσουμε, τι προγράμματα μπορούμε να τρέξουμε και τι τρέχουμε. Ο Δήμαρχος παρουσιάζει με θαυμασμό κιόλας και κομπασμό για το έργο του τα ποσοτικά στοιχεία, ότι εισπράττει πολλά και κάνει πολλά προγράμματα, αλλά δεν βάζει στην εξίσωση την ποιότητα των υπηρεσιών. Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και εμάς και τους δημότες μας. Πού εντοπίζετε εσείς χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, σε ποιους τομείς συγκεκριμένα, για το Δήμο πάντα το δικό σας? Στα προγράμματα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, στα προγράμματα αθλητισμού, στα προγράμματα. Τα καπίτα έχουν όλοι οι Δήμοι, έχουν καπί, ένας θεσμός παλαιός. Σε εμάς γίνεται μια αναβάθμιση με τις υγειονομικές υπηρεσίες. Αλλά τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για τα λεφτά που ξοδεύονται και για το επιστημονικό προσωπικό που έχει ο Δήμο μας, το έργο και οι στόχοι που έχουν τεθεί από τη διοίκηση, η ποιοτική, δεν εκπληρώνονται. Και δεν έχουν βασικά τεθεί ποιοτικοί στόχοι. Είναι καθαρά ποσοτικά για να βγαίνει ο Δήμαρχος και να διαφημίζει ότι έχουμε τόσα παιδιά εδώ, τόσα παιδιά εκεί. Το ζήτημα είναι ότι τα λεφτά που δαπανούνται για τις δράσεις των παιδιών δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Τη λειτουργία ενός ΚΔΑΠ, για παράδειγμα, μπορεί να την προαποφασίσει και να την επιβάλλει η Δημοτική Αρχή, λέτε. Ο Δήμος θα αποφασίσει το πόσο ποιοτική θα είναι η λειτουργία ενός ΚΔΑΠ. Ο Δήμος με τους συνεργάτες του και το επιστημονικό προσωπικό που έρχει θα φτιάξει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις απαραίτητες δράσεις ή όχι. Και θα θέσει τους ποιοτικούς ή όχι στόχους. Το προσωπικό και οι συνεργάτες στο Δήμο μας υπάρχουν. Δεν χρησιμοποιούνται με τον άριστο τρόπο, με τον καλύτερο τρόπο. Άρα λέτε ότι υπάρχουν τέτοιες δομές, αλλά θα μπορούσαν να λειτουργούν και καλύτερα, με λίγα λόγια. Για τα χρήματα που δαπανούνται και για τα χρήματα που εισπράττει ο Δήμος μας από το κράτος και από το πρόγραμμα, θα μπορούσαν να ήταν σε πολύ ανώτερο επίπεδο. Και να μην είναι μόνο παρουσίαση ποιοτική, ποσοτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε, ας πούμε, τόσα κέντρα, για παράδειγμα. Τόσα κέντρα με τόσα παιδιά. Κατά τη γνώμη σας, προτεραιότητα, ποια είναι, κύριε Ωραιόπουλε? Εντάξει, το θέμα των ΚΔΑΠ ή των βρεφονιπιακών εμπιπτεί ίσως και στην κοινωνική πολιτική. Βασική προτεραιότητα σήμερα, για να πει κάποιος ότι εγώ μπαίνω μέσα στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών και αρχίζω και ασχολούμαι με αυτό που θεωρώ πρωτίστως ανάγκη, τι είναι για σας? Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι το αστικό περιβάλλον και ό,τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή η κυκλοφορία, οι πεζόδρομοι, οι δρόμοι, οι διαγραμμίσεις, οι διαβάσεις. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα σε όλες τις ενότητες του Δήμου μας, που έχουμε μικρά και μεγάλα προβλήματα. Έχετε μικρά πεζοδρόμια, σίγουρα. Σίγουρα έχουμε μικρά πεζοδρόμια, απλά έχουμε και έλλειψη διαβάσεων, έλλειψη διαγραμμίσεων του δρόμου. Δεν υπάρχει καμία κυκλοφοριακή μελέτη σε καμία ενότητα του Δήμου μας. Με συνέπεια αυτού, να υπάρχουν οι φορτοεκφορτώσεις ό,τι ώρα την ημέρα θέλει κάποιος, έρχεται και φορτοεκφορτώνει. Όπου θέλει σταματάει φορτοεκφορτώνει, όλο αυτό δημιουργεί ένα αστικό περιβάλλον μη αρεστό στην κοινωνία, μη συμβατό στην εποχή που ζούμε και δεν είμαστε μια ευρωπαϊκή πόλη. Δηλαδή μια προτεραιότητα είναι μια κυκλοφοριακή μελέτη που θα βάλει σε τάξη αυτό και θα αλλάξει σταδιακά την εικόνα. Γιατί τα υπόλοιπα που μας περιγράφεται και είναι και προβλήματα, μπορώ να πω, των περισσότερων Δήμων, όπως τουλάχιστον αποτυπώνονται μέσα από τη δική μας εκπομπή και το παρατηρούμε καθημερινά και από τα ρεπορτάζ, πεζοδρόμια για παράδειγμα και για τα άτομα με αναπηρία υπάρχουν οι υποδομές. Ας μην αδικούμε τους Δήμους σε αυτή τη δουλειά. Τα πεζοδρόμια όμως... Εκεί έχω. Υπάρχουν πάρα πολλές ράμπες στην περιοχή μας, οι οποίες δεν συνοδεύονται, είτε η μία ράμπα καταλήγει σε ένα κολονάκι, είτε δεν έχει διάβαση και εκεί πέρα δεν είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ακόμα και στα μέρα. Να σας πω, ας πούμε, στην κεντρική πλατεία Ειρήνη στη Νεάπολη, στη δημοτική ενότητα της Νεάπολης, δεν υπάρχει ράμπα για να ανέβει ένα καροτσάκι. Σε κανένα σημείο της πλατείας? Στην κεντρική πλατεία δεν υπάρχει. Είναι η μοναδική πλατεία που υπάρχει στις τέσσερις δημοτικές ενότητες σε επίπεδο να την επισκεφτεί κάποιος σήμερα, η οποία δεν έχει ράμπα για αμαία. Πώς ξεκινάει λοιπόν αυτή η διαδικασία, κύριε Ωραιόπουλε?
προφανώς θα πρέπει να αναζητηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπει ένας δήμαρχος στη διαδικασία να αλλάξει όλο αυτό που λέτε σε αστικό περιβάλλον. Ναι. Εδώ το βασικό είναι προϋποθέτει όλη αυτή η διαδικασία έργα, πολλά έργα και ξεχωριστά έργα. Ναι. Το βασικό είναι να υπάρχει βούληση. Τα χρήματα θα βρεθούν, χρήματα υπάρχουν και στο Δημοτικό Ταμείο, θα γίνει ο κατάλογος με τις προτεραιότητες που έχουμε, θα γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και θα προχωρήσουμε. Και θα αξιοποιήσουμε και το χρηματοοικονομικό εργαλείο που μπορέσουμε και αξιοποιήσουμε και υπάρχει. Το τελευταίο διάστημα είναι διάφορα περιφερειακά προγράμματα που βγαίνουν με διάφορες αναπλάσεις που θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε. Πιστεύετε ότι μέχρι σήμερα πέρασαν από τα χέρια του Δήμου ευκαιρίες που αφέθηκαν ανεκμετάλλευτες? Έχετε παρατηρήσει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο τέτοιες περιπτώσεις? Ευκαιρίες. Στη Δημοτική Ενότητα και πάλι της Νάπολης αναφερθώ, υπάρχει το πάρκο το Ρουμανικό. Ένα πάρκο το οποίο τα τελευταία 9 χρόνια έχει υποβαθμιστεί, έχει σχεδόν καταστραφεί, λατηθεί. Κυκλοφορούν μόνο περιθωριακοί τύποι. Είναι δύσκολο να το επισκεφθούν οι οικογένειες με τα παιδιά τους. Οι πολίτες. Ο Δήμος μας δεν έχει κάνει μια στοιχειώδη παρέμβαση. Περίμενε 8-9 χρόνια και όσα θα χρειαζόταν θα περίμενε μέχρι να βρει το χρηματοοικονομικό εργαλείο για να το αξιοποιήσει και να κάνει μια ανάπλαση. Τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία της δημοπράτησης του έργου μετά από 8 χρόνια του ενιαίου Δήμου. Η λογική αυτή δεν με εκφράζει εμένα. Ένα έργο έχει προτεραιότητες, ένα πρόβλημα έχει προτεραιότητα. Το βάζουμε κάτω και το λύνουμε. Βρίσκουμε τους σπόρους. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε πότε θα μας δοθεί η ευκαιρία. Εσείς τι είδους αντιπολίτευση ασκήσατε αυτά τα χρόνια, κύριε Ρόπουλε? Τώρα αυτό... Ναι. Είναι μια ερώτηση αυτοκριτικής. Ενώ ανεβάσατε τους τόνους ή ασκήσατε, ναι, εμείς κάναμε υποδομητική αντιπολίτευση. Πώς θα το χαρακτηρίζατε? Υποδομητική κάναμε. Κάναμε διάφορες προτάσεις, κάναμε διάφορες παρεμβάσεις, κάναμε τον έλεγχο εκεί ακριβώς που έπρεπε. Καταθέσατε προτάσεις. Βέβαια, ο έλεγχος διοίκησης στο Δήμο μας δεν ήταν και η πιο εύκολη διαδικασία γιατί να γίνει. Γιατί το λέτε αυτό? Γενικά είναι λίγο με τα στοιχεία και με ό,τι ζητούσαμε, λίγο διαδικασίες καθυστερούσαν, αλλά κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε όλη η Δημοτική Συμβουλή της Αντιπολίτευσης. Ασκούμε το ρόλο μας όπως πρέπει. Τα πήρατε όμως τα στοιχεία που ζητούσατε? Άλλες φορές με εισαγγελικές παραγγελίες, άλλες φορές με λίγο παραπάνω πίεση προς τη διοίκηση, τα πήραμε τα στοιχεία που θέλαμε. Και τι διαπιστώσατε? Σε ποιο κομμάτι? Σε κάποια από τα κέρια. Για ποια ζητήματα ζητήσατε έλεγχο, για να μας πείτε κάποιο παράδειγμα. Κάναμε έλεγχο και για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, κάναμε έλεγχο και διάφορα. Τα οικονομικά στοιχεία που προαναφέρατε, για τα ΚΔΑΠ δηλαδή? Τα ποιοτικά δεν μίλησα για τα οικονομικά στοιχεία, στα ΚΔΑΠ μίλησα για τα ποιοτικά στοιχεία. Τα ποιοτικά στοιχεία ζητήσατε, ναι, να ελέγξετε? Διάφορα στοιχεία ζητήσαμε να ελέγξουμε. Πήραμε τα στοιχεία που θέλαμε. Ένα ζήτημα ήταν που ελέγξαμε και είχαμε δυσκολία να πάρουμε μετά από θεματικά του Δήμου και τη διαδικασία που γινόταν για την αξιοποίηση των αποθεματικών του Δήμου. Πήραμε τα στοιχεία, ασκήσαμε την κριτική που έπρεπε να ασκήσουμε. Προχωράμε παρακάτω. Στους αθλητικούς χώρους, τώρα αναφερθήκατε, στους χώρους άθλησης, τι πιστεύετε ότι λείπει από το Δήμο σας και επίσης στο πολιτιστικό κομμάτι, αν διαπιστώνετε κάποια κενά? Οι αθλητικοί χώροι στη Νεάπολη και η πολιτική της διοίκησης του Δήμου απέναντι στους αθλητικούς συλλόγους έχει αλλάξει. Ήταν άλλοι με τον πρώην Δήμο Σικιών και άλλοι είναι σήμερα. Στο σύνολο τώρα του Δήμου έχει αλλάξει? Στο σύνολο δηλαδή, έχει αλλάξει, ναι. Προς ποια κατεύθυνση, κύριε Ρόγκο? Τα προηγούμενα χρόνια επιδοτούσαμε τους αθλητικούς συλλόγους και τα εργαστικά σωματεία και σήμερα τους έχουμε βάλει να πληρώνουν και τις ώρες που χρησιμοποιούν στα δημοτικά γήπεδα. Έχουμε λείψει από δημοτικά γήπεδα σε κάποιες ενότητες. Βέβαια, όλοι οι σύλλογοι διαμαρτύρονται ότι δεν τους φτάνουν οι ώρες και έχουμε ζητήματα προς τη διαχείριση. Υπάρχουν κάποια ζητήματα διαχείρισης ανάλογα και με το σωματείο. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, αλλά διαπιστώνω κάποιες διαφορετικές αντιμετωπίσεις που υπάρχουν σε διάφορους συλλόγους. Μιλάτε για διακρίσεις τώρα? Ναι, για διάφορες διακρίσεις που γίνονται σε συλλόγους. Εντάξει, υπάρχει έντονο πρόβλημα. Σχεδόν όλοι οι σύλλογοι βέβαια διαμαρτύρονται. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Οι αθλητικοί. Η εικόνα για τους πολιτιστικούς είναι η ίδια? Όχι, οι πολιτιστικοί έχουν δράση, έχουν αρκετούς πολιτιστικούς συλλόγους. Το πολιτιστικό επίπεδο του Δήμου μας και η δράση που γίνεται στον πολιτισμό είναι καλές. Ένα-δυο παρεμβάσεις ακόμα θα μπορούσαν να γίνουν με καινούργιες εκδηλώσεις και με καινούργιες δράσεις
που σχεδιάζουμε να έχουμε στο πρόγραμμά μας και να τις καταθέσουμε στους συνδημότες μας, τα πολιτισμικά μας είναι καλά, σε καλό επίπεδο. Είναι ένας Δήμος, κύριε Ρεόπουλο, ο οποίος για κάποιους, η Νεάπολη τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, θεωρείται κέντρο. Είναι κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κεντροδυτικά, ναι. Όχι τόσο δυτικά όμως όσο κάποια άλλη δήμη. Ανεβαίνοντας βέβαια πιο πάνω, αγγίζουμε βουνό πλέον. Έχει κάποιες ανομοιομορφίες. Έχει διαφορετικότητες και διαφορετικά χαρακτηριστικά, ναι, κάθε ενότητα του Δήμου. Έτσι, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ίσως όμως αυτά είναι και κάποια. Ταυτόχρονα είναι και συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Βέβαια, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε διαφορετικά την κάθε περιοχή. Για να ξεκινήσω, ας πούμε, στον Άγιο Παύλο, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το θρησκευτικό τουρισμό. Υπάρχει το αγίασμα του Αγίου Παύλου. Βέβαια και στη Νεάπολη υπάρχουν τα συμμαχικά νεκροταφεία Ζέντελινγκ, τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εξιστροφή το Δήμο μας με διάφορες δράσεις και συνεργασία και με τη Μητρόπολη Νεάπολης Σταυροπόλεως αλλά και με τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσαμε να κάνουμε δράσεις για να αναπτύξουμε και το θρησκευτικό τουρισμό, αλλά μαζί με το θρησκευτικό τουρισμό θα αναπτυχθεί και η τοπική κοινωνία, η τοπική οικονομική οικονομία. Mm-hmm. Σε τέτοιες δράσεις ο Δήμος μας είναι πολύ πίσω. Δεν έχουν γίνει τέτοιου είδους δράσεις. Δεν είναι στην ατζέντα των θαμάτων που ασχολούνται, δεν είναι στα ενδιαφέροντά τους. Βέβαια, τα συμμαχικά νεκροταφεία δίνουν. Είναι μια στα όρια άλλη... με τους αμπελόκηπους. Ναι, και παίρνουν και μια άλλη έκταση από μόνα τους, ανεξάρτητα δηλαδή από το Δήμο. Είναι σημείο αναφοράς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ναι, απλά θα μπορούσαμε να το έχουμε προβάλει και να το αξιοποιήσουμε και σαν Δήμος με διάφορες δράσεις για να αναπτυχθεί και η δικιά μας τοπική κοινωνία με τις υπόλοιπες. Με τα υπόλοιπα θρησκευτικά μνημεία που υπάρχουν σε όλο τον Δήμο. Υπάρχει ζωή, υπάρχει επισκέπτη στα συμμαχικά νεκροταφεία. Το ζήτημα είναι ότι, όπως και στο αγίασμα του Αγίου Παύλου, ένας θρησκευτικός επισκέπτης θα το επισκεφθεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν οργανωμένες δράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου μας, από το Δήμο μας. Τη διοίκηση του Δήμου μας, mm-hmm, για να αναπτυχθεί. Αυτό είναι το κομμάτι της Νεάπολης που αναφέρεται και του Αγίου Παύλου. Το Αγίου... Αν μετακινηθούμε, αν πάμε στις άλλες περιοχές, προς αξιοποίηση, τι υπάρχει που πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή είναι στάσιμο? Γενικά, στις Σικές, είπαμε, είναι το μεγάλο πρόβλημα το αστικό περιβάλλον, που υπάρχει ένα ζήτημα με τους δρόμους και τα πεζοδρόμια. Στα Πεύκα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τη σχολική στέγη. Εδώ και 9 χρόνια και πλέον στο Δήμος μας δεν έχει χτίσει ούτε ένα σχολείο, ούτε ένα διδακτήριο. Στα Πεύκα υπάρχουν οι Επιτροπές Γονέων και οι Σύλλογοι Γονέων που το διεκδικούν εδώ και χρόνια. Εμείς καταφέραμε μετά από 8 χρόνια διοίκησης του Σήμου τώρα να μπούμε στη διαδικασία της δημοπράτησης. Στη Δημοτική Ενότητα των Σικιών, στο πρόγραμμα του Δημάρχου από το 2011 ακόμα υπάρχουν η κατασκευή 3 σχολείων, τα οποία δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια, δεν έχει ξεκινήσει κάτι. Και ή κακώς ήταν στο πρόγραμμα και στο σχεδιασμό του Δημάρχου, ή κοροϊδεύει τον κόσμο όταν τους λέει ότι υπάρχει ανάγκη, ή δεν μπορεί να τα κάνει. Ένα από τα τρία. Δεν μπορώ να καταλάβω 8 χρόνια να είναι στο πρόγραμμα η δημιουργία 3 σχολείων και να μην γίνει κάποια ενέργεια. Θα επιστρέψουμε με τις σχολικές μονάδες, γιατί είναι μεγάλο θέμα, όπως και η μετακίνηση των μαθητών σε πάρα πολλά σημεία, κύριε Ρεόπουλε. Θα κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι πίσω για να συνεχίσουμε την εκπομπή.